Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλαμε να μιλήσουμε για συμμαχίες. Γι' αυτό καλέσατε, φαντάζομαι, ένα κόμμα με 32%. Χάρηκα που ήρθα. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για συμμαχίες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το θέμα και πολύ επίκαιρη η συζήτηση, γιατί θεωρώ ότι η Ευρώπη χρειάζεται απελπισμένα συμμαχίες. Και εμείς χρειαζόμαστε συμμαχίες για μια καλύτερη Ευρώπη, μια διαφορετική Ευρώπη, διότι η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα. Μερικά εξ αυτών ήδη αναφέρθηκαν. Το ζήτημα της λιτότητας, που δεν είναι και το μόνο. Έχουμε τα προβλήματα του εθνικισμού. Έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνη στην νομιμότητα. Έχουμε πρόβλημα νομιμότητας, δημοκρατίας. Έλλειψη αλληλεγγύης που φαίνεται στην κρίση με το προσφυγικό. Έχουμε λάθος πολιτικές σε κοινωνικά θέματα. Αποστρέφουμε το βλέμμα και αγνοούμε τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται απεγνωσμένα αρρωγή και προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τον διωγμό. Και επίσης έχουμε και τα προβλήματα της καταστροφής του περιβάλλοντος που δεν θα σταματήσουν δυστυχώς. Άρα έχουμε πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα. Εν τούτες θεωρώ ακόμη ότι τη χρειαζόμαστε αυτήν την Ευρώπη, χρειαζόμαστε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δάλλως, πώς θα τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των προσφύγων, πώς θα τους κατανείμουμε αν δεν υπάρχει η Ευρώπη, πώς θα αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο, πώς θα αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση, πώς θα αντιταχθούμε στην φόρο διαφυγή, πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την κοινωνική ισότητα, αν όχι με την Ευρώπη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να την αλλάξουμε εκ βάθρων. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρώπη, αυτή που εργάζεται για το καλό των ανθρώπων, που συμμορφούνται με τις αρχές της αλληλεγγύης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Μια Ευρώπη που σκοπό έχει να κατακτήσει την βιωσιμότητα για τους ανθρώπους της, για τους λαούς της, για τους ανθρώπους που θα έρθουν στο μέλλον και για τον πλανήτη. Χρειαζόμαστε προοδευτικές πολιτικές και αυτές μπορούν μόνο δια συμμαχιών και συνεργασιών να επιτευχθούν. Αλλά συμμαχίες δεν σημαίνει ότι τις διαφορές τις αγνοούμε. Εάν δεν είχαμε διαφορές, εξυπακούεται ότι όλοι θα φιλοξενούμασταν στο ίδιο κόμμα και δεν θα με καλούσατε ως προσκεκλημένοι άλλου κόμματος. Έχουμε διαφορές, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να οικοδομήσουμε μακρόπνοες συμμαχίες αν μοιραζόμαστε ή συμμεριζόμαστε θεμελιώδεις αξίες και αρχές. Τότε μπορούμε να οικοδομήσουμε συμμαχίες και ας έχουμε διαφορές επί συγκεκριμένων θεμάτων. Και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε λίγο τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και να προσέξουμε, να δούμε ποιοι είναι ενδιαφέροντες σύμμαχοι για να συμπαραταχθούμε μαζί τους. Υπάρχουν προοδευτικά κόμματα, κινήματα του ενός ή του άλλου τύπου, η κοινωνία των πολιτών, αλλά επίσης υπάρχουν και οι λαοί στην Ευρώπη. Ανοργάνωτοι άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιον να καλέσουν, δεν έχουν ενός το τηλέφωνο του άλλου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οικοδομούν μια διαφορετική Ευρώπη κάθε μέρα, ξεχωριστή, βοηθώντας πρόσφυγες στη Βουδαπέστη, στο δρόμο όπου προασπίζονται τη δημοκρατία στην Πολωνία. Την οικοδομούν αυτή τη διαφορετική Ευρώπη. Τώρα που μιλάμε, κάθε μέρα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους θα πρέπει να στοχεύσουμε. Αυτοί μπορούν να είναι σύμμαχοί μας. Αλλά για να τους κερδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε πιστευτές εναλλακτικές ή πιστευτά μέσα, ότι έχουμε ένα όραμα, ξέρουμε προς τα που θέλουμε να πάμε, αλλά και πώς θα πάμε εκεί. Χρειαζόμαστε τις ιδέες και τα όνειρα, εξυπακούεται, αλλά χρειαζόμαστε και τις έννοιες και την αντίληψη και πρέπει να δείξουμε σαν προοδευτικά κινήματα και κόμματα το πώς εμείς θα σημάνουμε τη διαφορά και τι είδους διαφορά. Είτε είναι αυτή στο πλαίσιο της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης ή της κοινωνίας των πολιτών. Έχουν συμβεί πράγματα, μπορούμε να κατακτήσουμε πράγματα. Η Ελλάδα πέρασε ένα νόμο που ευνοεί και προωθεί την υπηκότητα την ελληνική πιο εύκολα. Στη Γερμανία καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με την πυρηνική ενέργεια. Και επίσης πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς όσον αφορά το πώς επικοινωνούμε τα επιτεύγματά μας. Γιατί πολύ συχνά, ξέρετε, σκεφτόμαστε για κάποια πράγματα και λέμε πω είναι παλιά, ας μην τα πούμε γιατί δεν πετύχαμε το σύνολο της εικόνας. Όχι, πρέπει να είμαστε σαφείς και
και με καθαρή φωνή για τις νίκες μας, γιατί μερικές φορές τις επιτυγχάνουμε. Και επίσης πρέπει να είμαστε και ξεκάθαροι όταν δεν επιτυγχάνουμε. Δεν είναι ντροπή να πούμε, να πάρει ευχή, δεν το καταφέραμε αυτό. Δεν το καταφέραμε αυτό που ποθούσαμε, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να το παλεύουμε. Και θεωρώ ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουμε πιστευτοί. Θα μας πιστέψει ο κόσμος και θα είμαστε και ξεκάθαροι για το προς τα που οδεύουμε. Γιατί εντάξει, είναι οι συμβιβασμοί απαραίτητοι. Και εμείς οι πράσινοι είμαστε σε επίπεδο 3,5 3,5 κυβερνήσεων στην Ευρώπη, εντάξει, και η Πορτογαλία είμαστε κάπου εκεί, σε περιφερειακό επίπεδο. Ξέρουμε λοιπόν τη βρώμικη δουλειά είναι αυτή της διακυβέρνησης, σαφέστατα. Οι συμβιβασμοί είναι απαραίτητοι, αλλά για να κάνω συμβιβασμό πρέπει να ξέρω πού οδεύω, πρέπει να έχω στόχο, προορισμό ξεκάθαρο. Εάν ξέρω πού οδεύω, μπορώ όλες τις παρακαμπτηρίους εν τω μεταξύ να τις ακολουθήσω, αλλά έχω ξεκάθαρο τον προορισμό. Αν δεν ξέρω ποιος είναι ο προορισμός μου, τότε κάθε μικρή λεπτομέρεια πραγματικά θα αποσπά την προσοχή και θα με στρέφει σε άλλη κατεύθυνση. Πρέπει να έχω ξεκάθαρο τον προορισμό. Και για την Ευρώπη, αυτός ο προορισμός που εγώ και εμείς οι πράσινοι έχουμε κατά νου, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φροντίζει για το καλό των ανθρώπων και έχει μια οικονομία που εργάζεται για τους ανθρώπους και για τη φύση, που σέβεται τα όρια του πλανήτη, του ενός και μοναδικού πλανήτη στον οποίο ζούμε, και προστατεύει αυτούς που έχουν ανάγκη, που δεν έχει κλειστά σύνορα ούτε προς τα μέσα ούτε προς τα έξω. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στην αλληλεγγύη, την υπευθυνότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Αυτή είναι η Ευρώπη που εμείς οι πράσινοι θέλουμε να δούμε, που εγώ θέλω να τη δω. Αυτή για την οποία πασχίζουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπακούεται και πέραν αυτής και σε άλλες υπήρους. Αυτά θέλουμε να πετύχουμε και εντάξει, μερικές φορές χρειάζονται συμβιβασμοί. Αλλά μόνο αν ξέρουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει στο δρόμο για να φτάσουμε στον προορισμό που επιδιώκουμε. Τότε και μόνο τότε θα τον κάνουμε το συμβιβασμό. Προκειμένου να πετύχουμε λοιπόν αυτό το στόχο, αυτό το όνειρο της Ευρώπης, το οποίο δεν θεωρώ εγώ ότι είναι πλήρως αναδαφικό, είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε συμμαχίες. Θέλετε να μιλήσετε για συμμαχίες? Εδώ είμαστε. Ας μιλήσουμε για αυτές. Ας πούμε πώς μαζί θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Ας πούμε για το ποιοι θα είναι οι άλλοι σύμμαχοι, έτσι ώστε να μην είμαστε μικροί και συρρυκνωμένοι, αλλά να επεκταθούμε, να βγούμε έξω, να κερδίσουμε πλειοψηφίες. Ας φιλονικήσουμε για τις διαφορετικές μας ιδέες για την Ευρώπη. Ας διαφωνήσουμε για το πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ας συζητήσουμε. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι ένα πολύ καλό μέρος να ξεκινήσει κανείς, γιατί είναι στην καρδιά πολλών διαφορετικών μαχών. Και έτσι και τέτοια υπήρξε και στο παρελθόν και είναι και τώρα. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο και δεν είναι. Αλλά άλλα κράτη-μέλη ακολουθούν. Η Πορτογαλία αναφέρθηκε, η Ισπανία αναφέρθηκε. Βλέπουμε λοιπόν τι επίκειται τους επόμενους μήνες και βεβαίως θα έχουμε και τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 που είναι πολύ σημαντικές και αυτές. Γιατί όπως είπε και η Μαρίζα, ο σκοπός είναι να κερδίσουμε τις πλειοψηφίες. Πρέπει να βγούμε έξω από τις αίθουσες τις συνεδριακές, να πάμε εκεί που υπάρχει ο κόσμος. Εκεί που υπάρχει ο κόσμος που μπορεί να μας στηρίξει, που μπορεί να είναι ανοιχτό στις ιδέες μας. Αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε σαφείς για το πού πάμε. Να πασχίζουμε για τις ιδέες και για τον προορισμό μας. Να βγούμε έξω να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτή η ιδέα μας είναι καλή ιδέα. Και να δείξουμε και πώς προτιθέμεθα να την κατακτήσουμε, να φτάσουμε εκεί και πώς αυτό θα σημάνει βελτίωση και για αυτούς. Θεωρώ ότι αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Είναι μια μακρά διαδικασία, είναι ένα ταξίδι δύσκολο, δύσβατος ο δρόμος, χρονοβόρα η διαδικασία. Δεν είναι καλύτερα να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί? Αλλά να είμαστε πολύ πολύ ξεκάθαροι για το πού οδεύουμε και τότε θα το φτάσουμε αυτόν τον προορισμό κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ.